Μήπως αν από τα δεξιά, ναι. Με κύριε Κυρίτση, να ρωτήσω το εξής τώρα. Ναι. Εάν πάνε σε αυτές τις αλλαγές, που έστω και καθυστερημένα ανακαλύπτουν ότι πρέπει να πάνε, μήπως δεν θα υπάρχει πια το αίρισμα του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία? Όχι, διότι όπως εξήγησε σωστά και ο κύριος Κύρτσος, αυτά είναι από τα δεξιά διορθώσεις. Αυτό είναι το ένα. Τα αριστερά ποια είναι? Ότι όπως διαβάσαμε σήμερα, ας πούμε, κοίταζα προηγουμένως το Bloomberg και το Reuters, λέγανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη στην πραγματικότητα ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι σου λέει ότι για να μην προξενηθεί ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στο Σαμαρά, θα είναι λίγο πιο μαλακή μαζί του και θα έχουν καλύτερους όρους για το χρέος κτλ. Άρα, αυτό το οποίο λέγαμε πριν από τις εκλογές, ότι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ θα ωφελήσει ακόμα και όσους δεν το ψηφίσουν, βλέπουμε τώρα με τις διάφορες διορθωτικές κινήσεις οι οποίες πάνε να γίνουν. Όπως εντάξει, αυτό με τις 48 δόσεις, γιατί να πει κανείς όχι? Φυσικά ναι, θα πει. Αλλά αυτά είναι κατόπιν εορτής και δεν δηλαδή, είναι, λέτε, και, δεν είναι και σε μια οργανωμένη κατεύθυνση. Λέτε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν επιλέξει ήδη τον κύριο Τσίπρα? Όχι, λέω ότι μπροστά στον κίνδυνο του Τσίπρα είναι διατεθειμένοι, ενώ δεν ήταν πιο πριν υποτίθεται διατεθειμένοι, να είναι κάπως πιο μαλακοί στο Σαμαρά. Και αυτό είναι η μεγάλη νίκη της αριστεράς στην Ελλάδα. Αυτό είναι, κύριε Κυρίτση, ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος και τώρα πάμε σε αποφόρτιση της έντασης των μέτρων τα οποία τώρα πρέπει να επιβληθούν. Μέχρι το περασμένο Σάββατο δεν είχε ολοκληρωθεί, δεν υπήρχε καμία αποφόρτιση και ξαφνικά Κυριακή το βράδυ αποφάσισαν να το αποφορτήσουν. Κύριε Κυρίτση, να κάνω μια ερώτηση εγώ. Διαβάζω μια ανακοίνωση του Πασόκ που λέει το εξής: μόνο ΣΥΡΙΖΑ, οι ψεκασμένοι και οι φασίστες της Χρυσής Αυγής θέλουν εκλογές. Επιμένετε στις εκλογές εσείς? Προφανώς. Κάθε μέρα που μένει αυτή η κυβέρνηση στη χώρα την καταστρέφει. Και θέλω να σας πω, αυτοί που είμαστε στο πάνελ, συμφωνείτε να πουληθούν οι 91 παραλίες? Συμφωνείτε να ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΦ? Ας πούμε, για πάρουμε ένα παράδειγμα. Αυτά τα οποία είναι τώρα που εκκρεμούν τώρα αυτές τις μέρες. Αντιστρέφεις τους ρόλους τώρα, κανείς δεν σας μπορεί. Όχι, να το απαντήσει ο κύριος Κύρτσος. Αυτό λέω. Όχι ο κύριος Βελόπουλος. Δεν πάω απαντήσει, γιατί δεν σε όλους αυτό. Εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων.